που δεν περνάει τελευταία σε λάθος. Θα ακολουθεί το τραγούδι της Κολομβία, βάζει τούτσι της Κολομβίας. Τα τρένα τα γεμίζει.
άρχοντα, ψηφώντας την αριθμητική περιοχή του εχθρού. Αψηφώντας τα χιόνια και τη φοβερή παγωνιά. Το χέρι του σχολημένο του τουφέκι. Το τουφέκι συνέχεια του χεριού του. Τουφέκι και κανόνι πάνω στα βουνά. Φροντίδα και αγάπη στις πολιτείες και στα χωριά. Τίποτα δεν έμεινε στάσιμο και ο μέτρο. Παντού γουργόντρα και σε όλα τα χρονιά καυτό το αίμα. Η χαρά έσβηκε με τον πόνο και γίνονταν αδέρφια. Μπορεί τα φανταράκια με τα πολεμούσαν τον εχθρό. Στην πρώτη γραμμή μπορεί αρκετοί να σκοτώθηκαν και άλλοι τόσοι να τραυματίστηκαν. Είναι έμειναν ανάπηροι. Αλλά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και τη μεγάλη προσφορά των γυναικών σε αυτόν τον πόλη. Άλλες προσφέροντας φροντίδα στα νοσοκομεία στους αρρώστους και άλλες κάνοντας ρούχα. Βοήθησε σημαντικά τους φαντάσματα. Οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν. Στα αλβανικά βουνά γράφηκε με ανεξίτηλα γράμματα το έτος 40. Ο φασισμός του Μουσολίνη τσακίστηκε και κουρελιάστηκε στις κορφές και τα φαράγγια της Πίνης. Τώρα το ξέρουμε πως την νίκη την κέρδισαν αυτοί οι χωριάτες και ξώματα, χτίστες και σιδεράδες. Τα γελαστά και χαρούμενα παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες και αντιπολοχαγοί, που όλοι ξέρετε καλά την ιστορία της πατρίδας. Το έτος 40, φήμα από το μαθητή της τρίτης τάξης, Διονύση Παναγιωτόπουλου. Στη σπίτι το ψηλό βουνό, μες στο κρύο, μες στο χιόνι, βάζει το πόδι ψηλά, ηρωική σιευζώνει. Φεύγουν τρεχάτη τα λίστα, τυράννα κι ακόμα πέρα. Πιο γρήγορη και απαλλαγή, ακούγοντας και μόνο αέρα. Τέσσερα μαύρα χρόνια στην κλαδιά του μαρτυρίου και του λαού μας. Χιλιάδες πεθαίνουν από την πίστη.
χιλιάδες νεκροί από τα εκτελεστικά αποσπάσματα των Γερμανών και των Ιταλών. Όλη θυσία στο βωμό της ελευθεριάς. Μα και πάλι ο ελληνικός λαός, μέσα από τα συντρίμια του, βρίσκει τη δύναμη να αντισταθεί. Στέκεται ορθώς, γενναίος και περήφανος. Την ομοιοσύνη μην την κλαίει. Καλώς ξεσηκώνει και γράφει καινούριο έχος. Το έχος της εθνικής αντίστασης. Ο λαός μας αντιστέκεται και μέσα σε αυτό το πανηγύρι η νεολαία της πατρίδας μας δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη. Οργανώνεται και πρωτοστατεί στον αγώνα για τη ελευθερία. Ακόμα και μικρά παιδιά βρίσκουν τον τρόπο να επιβιώσουν μέσα στην κατοχή και να βοηθήσουν τον αγώνα. Ο πόλεμος 40, θεατρικό από τους μαθητές της τρίτης τάξης του Δημοτικού. Είναι πολύ χιόνι που να το πες, Αλβανία. Θα γίνεται καλά και να έχει το πόδι.
μου καλέσει τον δρόμο αυτά. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να φύγω τώρα. Να φύγω. Κάρτε κι εγώ αυτό το σταθμό να σε χαιρετήσω. Δηλαδή, παιδιά, χαιρετήστε τον παπά σα. Στο καλό πά μα και να γυρίσει γρήγορα κοντά μα. Θα προσευχόμαστε για σένα κάθε βράδυ για να σε όλοι ο Θεούλη καλά. Τι παιδιά έχω εγώ, μωρέ. Γεια σα, παιδιά. Σα έγινε η μαμά. Είναι από το μέτωπο. Έχετε κάποιον δικό σας εκεί? Ναι, τον άντρα μου. Καλά νέα να έχετε. Ευχαριστώ, καλέ μου άνθρωπε. Τι ευχαριστείτε, κυρία μου. Τη δουλειά μου κάνω. Μακάρι να κουβαλώ πάντα ευχάριστα νέα. Αντίο σας. Το καλό άνθρωπε. Αγαπημένοι μου, ελπίζω το γράμμα μου να σας βρίσκει καλά στην υγεία σας. Σήμερα πήραμε την κοριτσά και μετά τους πανηγυρισμούς. Βρήκα λίγο χρόνο για να γράψω αυτό το γράμμα. Εδώ πάνω τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι τα περίμενα. Άρχισε να πέφτει χιόνι πολύ και το κρύο σου τρυπάει τα κόκαλα. Δεν μπορούμε να στεγνώσουμε με τίποτα τα μουσκεμένα ρούχα μας. Πολλοί συνάδελφοι έπαθαν κρυοπαγήματα και τους έκοψαν οι γιατροί τα πόδια. Εγώ ευτυχώς άρπαξα κάτι καινούργιες σερβίλες από ένα σκοτωμένο Ιταλό και κρατώ λίγο τα πόδια μου στεγνά. Το φαΐ είναι λίγο και δεν το έχουμε κάθε μέρα. Τα αεροπλάνα και τα κανόνα του εχθρού μας βομβαρδίζουν συνέχεια. Εμείς όμως δεν το βάζουμε κάτω και οι νίκες μας είναι πολλές. Δεν θα αργήσει η μέρα που θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Κάντε υπομονή και πιστεύω πως πρώτα ο Θεός θα είμαι σύντομα κοντά σας. Σταματώ εδώ γιατί φωνάζω να μαζευτούμε. Από ό,τι άκουσα φεύγουμε για Αργυρόκαστρο. Σας φιλώ γλυκά, ο μπαμπάς σας. Αυτυχώς είμαι καλά, δόξα σου τον Θεό. Ποιος είναι? Γεννιό είμαι καλέ, ανοίξτε! Είδαμε και δρόμο να έρχεται. Είχατε και εμένα Θεό το μύτο. Ναι, και ευτυχώς είναι καλά. Πήγατε στην κοριτσά και μετά πάνε για τα γυρόκαστρο. Τώρα κι αυτό το πήραμε κι αυτό. Δεν το μάθατε, το είπε το ράδιο πριν από λίγο. Γι' αυτό χτυπούσαν οι καμπάνες στα χαράματα. Τώρα συνηθίσαμε στα Παναγίδια. Βλέπω ότι πλέκεις. Ναι, φτιάχνω κάτι για να την καστολή να το στείλω στο μύτο. Για να έχει να αλλάζει, κάνει πολύ χειρισμό το πες στα πανία. Να έχει να δίνεται. Και εμείς τι αλεγιότητα φτιάχνουμε εδώ. Μπράβο παιδιά μου, ο παπάς ήταν περήφανος για σας. Thank you.
Και τώρα στρέψτε το μέσα, πάμε καλούς τους ξέρεις. Αναγγελία Θανάτου, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Πεζικού Αλφα Σώματος Στρατού, Τρίτο Σύνταγμα Πεζικού. Κυρία Παγκρατσάτη, είναι στη γνωστή άλλη. Σα ανακοινώνουμε ότι έδωσε το πολλοφαγό σα. Πεζικού Παγκράτα Μυρτιάδο του Βασιλείου έπεσε ηρωικά μα απόμενο υπερπατήτο τον Έμπτυνο 8 Δεκεμβρίου του παρόδοσε. Παρακαλούμε όπω αυτή την ηλικία μα λυπητήρια. Κουραβά Γεώργιο.